Τα πάντα παραμένουν ρευστά όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι το Ισραήλ άρχισε να δείχνει ευελιξία ως προς τον άξονα της Φιλαδέλφειας, που είναι και το μεγάλο αγκάθι της διαδικασίας. Πάμε στο συνεργάτη μας Γαβρίλ Χαρίτο να μας δώσει τις εξελίξεις. Γαβρίλ. Χαίρετε. Λοιπόν, έχουμε τα νεότερα που έχουν γνωστοποιηθεί πριν από λίγο. Το Ισραήλ και η Αίγυπτος τις τελευταίες ημέρες είναι σε συνεννοήσεις για να βρουν ένα νέο, νέες ισορροπίες στον άξονα Φιλαδέλφειας, με μείωση των Ισραηλινών δυνάμεων στον άξονα Φιλαδέλφειας, αλλά και την τοποθέτηση ηλεκτρονικών αισθητήρων κατά μήκος του άξονα Φιλαδέλφειας, αλλά και υπογείως από τους Αιγυπτίους, ούτως ώστε να μην περνά ο οπλισμός από το Σινά προς τη Γάζα και την Χαμάς. Αυτό το θέμα είναι που συζητείται από τους αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών των δύο χωρών τις τελευταίες ημέρες, και ότι οι Αμερικανοί θα έχουν ένα ρόλο σε όλο αυτό. Επίσης, αυτό που έχει διαρρεύσει πριν από λίγο είναι ότι η πρόταση της Ουάσιγκτον, η τελική αυτή ευκαιρία, θα ανακοινωθεί έως την Κυριακή, δηλαδή σε λίγες ημέρες. Εντύπωση έκανε στο Ισραήλ η διαρροή που μεταδόθηκε από το κρατικό κανάλι σήμερα το πρωί, ότι ο διοικητής της Μοσάντ, ο Νταβίτ Μπαρνέα, σε συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ, είπε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να συζητήσει την αποχώρηση του στρατού του από τον άξονα Φιλαδέλφειας, όχι κατά το πρώτο στάδιο της εκεχηρίας των 6 εβδομάδων, αλλά κατά το δεύτερο στάδιο, και εφόσον θα έχουν απελευθερωθεί όλοι οι όμηροι, είτε ζωντανοί είτε νεκροί. Από την άλλη, έχουμε την Ισραηλινή κοινωνία που είναι διχασμένη, και αυτό διαφαίνεται από δύο δημοσκοπήσεις χθες και σήμερα. Η χθεσινή δημοσκόπηση έλεγε ότι το 49% των Ισραηλινών ότι προτιμά το Ισραήλ να παραμείνει στον άξονα Φιλαδέλφειας, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι οι όμηροι δεν θα απελευθερωθούν, έναντι του 43% που λέει το αντίθετο, ότι θα πρέπει να φύγει το Ισραήλ από τον άξονα Φιλαδέλφειας για να απελευθερωθούν οι όμηροι. Πριν από λίγο όμως είχαμε μια δημοσκόπηση από το κρατικό κανάλι που λέει ότι το 53% των Ισραηλινών θέλει να φύγει το Ισραήλ από τον άξονα Φιλαδέλφειας για να απελευθερωθούν οι όμηροι, έναντι του 29% που λέει ότι θα πρέπει να παραμείνει το Ισραήλ εκεί που είναι, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι οι όμηροι δεν θα απελευθερωθούν. Ένα 18% λέει ότι δεν έχει άποψη. Και Γαβρίλη, έχουμε και ένα νέο μπαράζ ρουκετών από τη Χιζμπολάχ προς το Ισραήλ. Ακριβώς. Το πολεμικό το κλίμα στο βορρά συνεχίζεται. 64 ήταν οι ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν σήμερα στο βόρειο Ισραήλ, με υλικές ζημιές στις πόλεις του βορρά. Και μία είδηση που ήρθε πριν από μία ώρα, ανακοίνωσαν οι Αμερικανοί από την Ερυθρά Θάλασσα ότι κατέριψαν 4 πυράβλους των Χούθη που κατευθύνονταν προς το Ισραήλ. Αυτά έγιναν χθες το βράδυ. Ευχαριστώ πολύ, Γαβρίλη. Σε χαιρετώ στο Κυπριακό.